Στο μαζικό εμβολιασμό ως ασπίδα προστασίας στην πανδημία, αναφέρθηκε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ότι δεν είμαστε μόνοι, ούτε απροστάτευτοι. Ο μαζικός εμβολιασμός είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα, ιδίως απέναντι στη βαριά και επικίνδυνη μορφή της νόσου. Η κυρία Σακελαροπούλου ευχήθηκε καλή χρονιά, λέγοντας ότι το 2022 θα είναι έτος αισιοδοξίας και ανάτασης. Οι Έλληνες ακολουθούν και συνδιαμορφώνουν το ισχυρό ρεύμα των αλλαγών του 21ου αιώνα. Το 2022 θα είναι έτος αισιοδοξίας και ανάτασης. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Να κλείσουμε τα αυτιά στην καταστροφολογία και την ιτοπάθεια για να ακουστεί μόνο η φωνή της επιστήμης και της αλήθειας, ανέφερε στο μήνυμά του για το νέο έτος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναφέρθηκε στην πανδημία, την επικράτηση της Όμικρον, αλλά και την ελπίδα το χειμώνα της αβεβαιότητας να διαδεχθεί η άνοιξη της ελπίδας. Νιώθω την κόπωση και την ανησυχία που σκιάζει την καθημερινότητα όλων. Ξέρω καλά όμως και τις ικανότητες του λαού μας. Χάρη σε αυτές, στον χρόνο που πέρασε, οι απώλειες που μας χτύπησαν δεν μας νίκησαν. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα της πολιτείας με φόντο την πανδημία, συμπληρώνοντας ότι θα επιμείνουν στην τροχιά των μεγάλων αλλαγών που αυξάνουν το δημόσιο, όπως τόνισε πλούτο. Εύχομαι καλή χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, παντού στη χώρα και στον κόσμο. Με υγεία και δύναμη, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Να είναι το 2022 η χρονιά των μεγάλων αλλαγών, ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας, που πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα που βίωσε την οικονομική κατάρρευση δεν αξίζει η κατάσταση που βιώνει αυτή την ώρα, με τα περισσότερα καταναλογία θύματα της πανδημίας και την οικονομική στενότητα που βιώνουν εκ νέου τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και των ανύπαρκτων, όπως εξήγησε, μέτρων για τους μικρομεσαίους. Να μην αφήσουμε για πολύ ακόμη αυτή τη δυστοπία να μετατρέπεται σε κανονικότητα. Να πάρουμε τη χρονιά που έρχεται πίσω τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Δύναμη και ενότητα ευχήθηκε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι ολόψυχα το 2022 η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί καλύτερα για να απαντήσει με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη σε αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις. Εύχομαι το νέο έτος να φέρει ελπίδα και αισιοδοξία. Ρήξη με το σύστημα που συγκαλύπτει την ηθική και οικονομική του χρεοκοπία, ζήτησε να γίνει ο πρόεδρος του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Είμαι αισιόδοξος επειδή πιστεύω σε αυτό το λαό. Όσο και να τον λιδωρούν, εκείνοι που τον φορτώνουν με τις δικές τους αμαρτίες. Αυτός ο λαός και θέλει και μπορεί. Εύχομαι μια καλή πρωτοχρονιά σε όλες και όλους. Οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα. Οι Έλληνες το 2022 πρέπει να κάνουν τα καλύτερα. Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με βαθιά πεποίθηση ότι ο λαός μπορεί στις σημερινές συνθήκες να βρει την αισιοδοξία, το κουράγιο και την αλληλεγγύη, αν πιστέψει στο δίκιο και τη δύναμή του. Μπορεί να μετατρέψει το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό», που είδαμε να γίνεται πράξη σε δύσκολες στιγμές της περασμένης χρονιάς, σε σάλπισμα αντεπίθεσης και υλοποίησης εκείνων των προϋποθέσεων που θα του επιτρέψουν να ζήσει καλύτερα.